Κύριε Μαχαίρα, μια πολύ σύντομη απάντηση στον κύριο Παναγιωτόπουλο. Ναι, κύριε Παναγιωτόπουλο, αυτό που ήθελα να σας πω και νομίζω ότι το ξέρετε γιατί και ο λόγος σας είναι πλήρης και έχω την αίσθηση ότι έχετε γνώση λειτουργίας κομμάτων ή και του κόμματός μας ίσως. Κοιτάξτε, τα αριστερά κόμματα, οι ηγέτες, δεν την παίρνουν την εξουσία, δεν την φέρουν από το σπίτι τους. Την εξουσία της το δίνουν κάποια οργανωμένα συστήματα που είναι δημοκρατικά οργανωμένα. Ο πρόεδρος του κόμματός μας εξελέγει περισσότερους μήνες από μια διαδικασία δημοκρατική. Ψήφισαν σε όλη την Ελλάδα συνέδρους, ήρθαν 1000 συνέδροι στην Αθήνα. Το 80% αυτών των συνέδρων του είπε ότι είσαι πρόεδρος του κόμματος. Ο κ. Κουβέλης τι έκανε. Ο κ. Κουβέλης θεώρησε ότι όφιλε για λόγους πολιτικούς και ηθικούς να καταθέσει, να υποβάλει την παρέτησή του εκεί που πρέπει να την υποβάλει όποιος σέβεται τις δημοκρατικές διαδικασίες. Στην Κεντρική Επιτροπή και ενδεχομένως σε συνέδριο του κόμματος. Δεν καταλαβαίνω πού αλλού θα την υπέβαλε την παρέτηση, στα μίντια. Αυτή είναι η απάντησή μου. Όχι. Γιατί πρέπει να μιλήσουν και οι άλλοι. Ελάτε. Πρέτζας Αντώνιος λέγομαι. Τελικά για να παρακολουθήσεις τον κύριο Γεωργιάδη πρέπει να παίρνεις να είσαι σε καταστολή. Μόνο έτσι δεν εξοργίζεσαι με αυτά που λέει. Και συνεχίζω. 40% αποχή. Πόσοι από αυτοί ήταν οι νέοι που πήγανε την Κυριακή στις παραλίες για να με ψηφίσουν? Και καλά. Καθόμουν στο δρόμο πριν πάω να ψηφίσω, πολύ συχνά στους δρόμους στην περιοχή μου, στο Περιστέρι, και πηγαίνανε και παίρνανε όλοι καφέ για να πάνε στην παραλία. Όχι για να πάνε να ψηφίσουν. Και αυτοί οι νέοι έρχονται και λένε: μας δώσατε μια Ελλάδα με βάρη. Μας έχετε χρεώσει. Αλήθεια είναι. Γιατί δεν πάτε να ψηφίσετε? Άντε, τα γνωστά. Θα σας εξοργήσει λιγάκι. Όλοι οι δημοσιογράφοι έχουν μια πρεμούρα να γίνουν πολιτικοί. Πόσοι δημοσιογράφοι είναι στη Βουλή? Αρκετοί. Κοντεύετε να φτάσετε τους δικηγόρους. Καθόλου δεν με εξοργίζει, συμφωνώ μαζί σας. Γιατί? Γιατί ίσως το μεροκάμα του δημοσιογράφου να βγαίνει έξω να κάνει το ελεύθερο ρεπορτάζ, δεν ξέρω. Είναι τα 7-8 χιλιάρικα οι επιτροπές που έτσι λαμβάνουμε υπόψη μας. Δεν είναι 6-7. 20% δεν φορολογήσετε, κύριε Γεωργιάδη. Τα υπόλοιπα είναι αφορολόγητα. Συνεχίζω. Ισχύει. Για τους βουλευτές, για τις επιτροπές, για όλα. Δεν ισχύει, δεν ισχύει. Ωραία. Δεν ισχύει, δεν έκανα. Προνόμια οι δημοσιογράφοι που καλύπτουν το ρεπορτάζ της Βουλής. Γυμναστήρια, βρεφονηπιακούς σταθμούς. Εμείς παλεύουμε να βάλουμε, βάζουμε μέσα, βάλουμε το παιδάκι μας στο σταθμό. Δημάρ, συμπαθής, θα έχει την τύχη της πολιτικής άνοιξης, το κόμματος της κυρίας Μπακογιάννη, του κυρίου Αβραμόπουλου, δυστυχώς. Αν δεν αναδιοργανωθείτε γρήγορα και κάνετε μεγάλο συνασπισμό, ΣΥΡΙΖΑ, ΕΛΙΑ, το ΠΑΣΟΚ και όλοι, ο δημοκρατικός κλιματισμός. Το ποτάμι έχω ακόμα επιφυλάξεις για το ποτάμι. Το χάσαμε το παιχνίδι. Ο κύριος Γεωργιάδης είχε πει, το θυμάμαι, μάλιστα παίχτηκε και προεκλογικά τον κύριο Καρατζαφέρη, έτυχε να κάνω ζάπινγκ. Όποιος ψηφίσει ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία είναι κλέφτες και ψεύτες. Μην τους ψηφίζετε. Όταν ήταν στο λαός. Είναι αλήθεια, κύριε Γεωργιάδη. Είναι. Θα απαντήσω. Υπάρχει βίντεο, δεν αμφισβητείτε. Το έπαιζε και ο πρώην αρχηγός σας. Για όλα τα δεινά της χώρας, φταίει η οικογένεια Παπανδρέου. Καλά, καλό, αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν κάνει. Όλα τα δεινά. Έφαγε όλη τη χλέπα του ΠΑΣΟΚ. Ήρθε Νέα Δημοκρατία με τις κολοτούμπες Ζάπιο 1, Ζάπιο 2, Ζάπιο 3. Και γίνεται ο καλύτερος εφαρμοστής του μνημονίου. Ο καλύτερος. Μεγαλύτερες κολοτούμπες. Τους εκβιάσανε ένα βράδυ και τελικά την άλλη μέρα είπανε ναι. Για μένα το μεγαλύτερο δάσος του Γιώργου Παπανδρέου, ξέρετε ποιο ήταν? Έπρεπε να κάνει το δημοψήφισμα το Μάη του 10. Και να πει, θέλετε να μείνουμε στην Ευρώπη ή δεν θέλετε? Σήμερα κανένας δεν θα τολμούσε να εκφράσει αντιρρήσεις. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Δώστε στον κύριο δίπλα. Καλησπέρα σας. Λέγομαι Κανατάς Νικόλαος. Είμαι από το Λουτράκι, ένα συνηθισμένος πολίτης είμαι και τίποτε περισσότερο. Απαντώ στο πρώτο από τα θέματα τα οποία θίξατε και ήταν το οικονομικό. Ένα θα πω. Λόγια, 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 λόγια. Είσαστε
Δεν φταίτε εσείς μάλλον, φταίνε οι αρχηγοί σας οι οποίοι σας έχουν εμφυσίσει να πείτε και σας έχουν προδιαγράψει τι θα πείτε ακριβώς. Αλλά δεν σας πιστεύει πλέον ο ελληνικός λαός. Κουμάντο δεν κάνει ελληνική κυβέρνηση, διότι δεν υπάρχει ελληνική κυβέρνηση. Υπάρχει ο δεύτερος Άιχμαν, ο Σόιμπλε, υπάρχουν οι Γκαουλάιντερς και υπάρχει από τη Στάζη, να πούμε, Μέρκελ και οι συνοδοιπόροι της. Αυτοί κάνουν κουμάντο. Αυτοί διατάζουν, αυτοί είναι στα Υπουργεία, μην αυταπατώμεθα. Και μην κοροϊδεύετε τον ελληνικό λαό. Έχετε το θάρρος τουλάχιστον εσείς οι οποίοι δεν είστε αρχηγοί, να πείτε όχι, δεν το λέμε. Θα κάνουμε αυτό που πρέπει. Δεύτερον, ρωτήθηκα και σε τοπικό σταθμό τηλεοπτικό. Υπάρχει δημοκρατία. Ποια δημοκρατία, μωρέ, λέω. Δημοκρατία είναι αυτή που έχουμε τώρα. Τουλάχιστον, να δηλώσω και τι είμαι, έτσι, αντιχουντικός είμαι. Έχω πάει και φυλακή, παρόλο ότι δεν είμαι ούτε αριστερός, ούτε ακροδεξιός, τίποτα. Στο ΕΑΤΕΣΑ. Τότε μας λέγανε, μη μιλάτε εναντίον της Χούντας, δεν σας πειράζουμε. Τώρα, είτε μιλάμε, είτε δεν μιλάνε, μας έχουν τρελάνει. Μας τα έχουν πάρει όλα. Θα μας πάρουν και τα σπίτια μας. Σκεφτείτε το και θυμηθείτε το αυτό, ότι θα χυθεί πολύ αίμα στην Ελλάδα. Και γιατί το λέω αυτό. Όχι ότι εμείς θα σκοτώσουμε κανέναν, αλλά όταν θα αρχίσουν και τα κόκκινα δάνεια να έρχονται οι ξένοι για να μας εκπληστηριάζουν τα σπίτια μας, για να μας τα πάρουν και θα μπαίνουν με το δικαστικό επιμελητή μέσα, τότε θα δείτε πώς θα συμπεριφερθεί ο Έλληνας πλέον. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα. Στον κύριο Εδώδωστη. Λοιπόν, να πω και ένα ακόμα. Ένα πολύ ακόμα. Σύντομα, περιμένουν σύντομα, μέσα, πάρα πολύ να μιλήσουν. Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω γιατί, ένα μεγάλο γιατί όλα αυτά. Γιατί βρίσκονται φυλακοί αυτοί, μόνο αυτοί που βρίσκονται, και γιατί δεν βρίσκεται φυλακή ο Γεωργάκης ο Παπανδρέου, ο Σημίτης, ο Γιώργος ο Παπακοσταντίνου, οι κύριοι υπέτειοι οι οποίοι μας βάλανε τώρα μέσα, να πούμε. Βγάζεις δικαστικές αποφάσεις. Όχι, δεν βγάζω. Και τους, όχι μόνο βγάζεις, τους έχεις βάλει και στη φυλακή. Έλα. Μακάρι να μπορούσα. Έλα. Μακάρι να μπορούσα. Σε καταλαβαίνω, αλλά δεν μπορείς. Έλα. Εγώ, κύριε Νίκο, ήθελα να μπορώ, αν και είναι αντιτηλεοπτικό, να διαβάσω ή πρέπει να τα πω από το... Εξαρτάται. Αν πρόκειται να διαβάσεις όλο αυτό εκεί, να φύγουμε εμείς. να σε αφήσουμε μόνος σου με λίγο, την κάμερα, λίγο, γιατί λίγο, βλέπω απλώς, εκεί ένα πάκο. Αλλά είναι λίγο. Εντάξει. Λοιπόν, εγώ δεν τα έχω μόνο με τους πολιτικούς, γιατί αυτοί κάνουν τη δουλειά, στην οποία έχουν ταχθεί. Τα έχω με τους πολίτες. Με τους συμπολίτες μας. Θα ξεκινήσω με μια ρίση του Αϊνστάιν, που είπε ότι ο κόσμος είναι επικίνδυνος όχι μόνο εξαιτίας αυτών που κάνουν το κακό, αλλά και αυτών που δεν κάνουν τίποτα. Λοιπόν, επίσης, για να φτιάξω το παιδί από εκεί, το παλικάρι, ο Λένιν είπε ότι θέλεις να ελέγχεις την αντιπολίτευση, κάτι να παίξει με δικούς σας όρους. Αυτό κάνουν. Έχουν το μόνο που για μένα κάνουν πολύ καλά, είναι να εφαρμόσουν το Διέρη και Βασίλευε και την τρομοκρατία. Έχουν τρομοκρατήσει όλο τον κόσμο. Θα φύγουμε και θα πεθάνουμε. Αν θα έρθει ο κομμουνισμός, ο Άδωνης εκεί, ας πούμε, τρελό αντικομμουνιστικό κρεσέντο, δεν θα, τι έλεγε στον Τράγκα, ότι δεν θα γίνει ποτέ, δεν θα υπάρξει ποτέ κομμουνισμός. Ακούζει ο Γιώργο Τράγκα. Του λέει κάτι τέτοια. Κουφά, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, είναι από τα καλά μου σημεία αυτό. Ναι, είναι από τα πολύ καλά μου σημεία. Λοιπόν. Το ξυπνώ γιατί φοράω. Νίκο, φοράω τα. Λοιπόν, αυτό. Συνεχίζω λοιπόν πάνω σε αυτό, Νίκο, που είπα για το φόβο. Παρακαλώ, για συντομία. Για το φόβο. Υπάρχει μια αραβική παροιμία που λέει «Δείξου στο θάνατο και είναι ευχαριστημένοι με τον πυρετό». Αυτό μας έχουν κάνει λοιπόν αυτοί εδώ οι άνθρωποι. Και όπως είπε και ο Ουμπέρτο Έκο, γιατί είναι συμπυκνωμένη γνώση τα ρίσεις, είναι σήμερα μόνο οι ηλίθιοι κάνουν δικτατορίες με τα τάγκς, αφού υπάρχει τηλεόραση. Αυτό λοιπόν, μέσω της τηλεόρασης έχουν κατατρομοκρατήσει το άπα σύμπαν. Θέλω να πω λοιπόν στη ζωή, στην πρώτη, ναι, μπας περιπτώσει, να το συντονέψω. Αυτοί που ψηφίζουν αυτά τα δύο κόμματα, για μένα, στερούνται κάθε ιδεολογικής τεκμηρίωσης και επιχειρημάτων, παρά μόνο επιμένουν να επαναλαμβάνουν τις καταστροφικές για τον τόπο πολιτικές, ψηφίζοντας τους ίδιους.
αρνούνται να παραδεχτούν την άσκηση πραγματικότητας και βαφκαλίζονται σε ένα όμορφο και γνώριμο παραμύθι αυτό της πατριωτικής και εθνικής ορθόδοξης ψήφου. Λες και τα κόμματα εξουσίας έχουν τα αποκλειστικά δικαιώματα στα παραπάνω φρονήματα. Εγώ, ας πούμε, που δεν τους ψηφίζω, είμαι αντιπατριώτης, είμαι ανθέλινας. Δεν είμαι κατά αυτούς, ας πούμε, Έλληνας. Λοιπόν, είναι όμως υποκριτές. 9 στους 10 από τους πολίτες που ψηφίζουν Πασόκ και Νέα Δημοκρατία λένε το αφοριστικό «Όλοι ήδη είναι». Και έτσι λοιπόν έχουν την ευχέρεια να πάνε να ξανακάνουν τη βλακεία, κατ' εμέ. Αφού όλοι ήδη είναι, ας ψηφίσουμε. Γυρίζει σελίδα, βλέπω. Άστο, Νίκο, δεν θέλω να σου πω. Πρέπει να κλείσει. Δεν θέλω να κλείσω, λοιπόν. Και κλείνω λέγοντας ότι τα παραπάνω απεικονίζουν μια. Θα την πω για τη ρίση. Λοιπόν, παραπάνω απεικονίζουν μια θλιβερή κατάσταση ενός έθνους που πωλείται λίγο-λίγο με μεσίτες στη συγκυβέρνηση και τη συνενοχή του λαού. Η συγκυβέρνηση εκτελεί εντεταλμένη από το παγκόσμιο οικονομικό καθεστώς, ενώ ο λαός χωρίζεται σε ομάδες και με ποδοσφαιρικό ήθος τιμένου παιχνιδιού παίζει μπάλα στις κερκίδες. Μέχρι το 2016 το σχέδιο θα έχει ολοκληρωθεί. Θα μας έχουν εξαθλιώσει, θα μας έχουν διχάσει σε βαθμό που δεν θα μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Για τον λόγο αυτό θα κάνουν τα πάντα για να παραμείνουν στην εξουσία. Τελειώνω. Θα κατασκευάζουν ελιές και ποτάμια, θα πυροβολάνε το γραφείο τους ανήμερα των εκλογών, θα κάνουν παράλλαγες αναλύσεις και θα φορέσουν το βρακί τους ανάποδα με ανασχηματισμούς. Μάλιστα. Εδώ μη μου δείχνεις, δεν επηρεάζομαι. Πάω συστημένος, δες εδώ που πήγα, διότι ήρθε από το Αγρίνιο και πρέπει να μιλήσει. Ευάγγελος Αθανασίου λέγομαι, κύριε Χατζηνικολάου. Είμαι από ένα ημιωρινό χωριό του Ξηρομέρου. Τα τελευταία όμως χρόνια μένω στο Αγρίνιο. Πηγαίνω όμως και τα δικαιώματά μου τα έχω ακόμα εκεί πάνω και πήγα και ψήφισα. Δεν θα σας πω ποιον ψήφισα, θα σας πω ποιον δεν ψήφισα. Δεν ψήφισα Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Κύριε Λοβέρδο, στην ερώτηση που σας έκανε ο κύριος Κουίκ, πώς θα πληρώσετε τα χρήματα που χρωστάει το κόμμα σας, είπατε ότι αναλόγως των δυνάμεών μας. Αλήθεια, κύριε Υπουργέ, αναλόγως των δυνάμεών σας εσείς, για μένα είσαι άλλη. Δεν με ακούσατε. Δεν ακούσατε. Έκανα λάθος ότι είπατε αυτό. Είπα για την πολιτική δύναμη του κόμματος. Όχι, είπατε αναλόγως των δυνάμεών μας τα πληρώσουμε. Όχι αναλόγως της οικονομικής δύναμης που έχει κομματική τσέπη, αλλά αναλόγως. Σας ρωτάω εγώ τώρα πώς θα τα πληρώσετε. Αναλόγως των εισφορών που θα έχει το κόμμα αυτό από τον κρατικό προϋπολογισμό, θα πληρώνει αυτά που δανείστηκαν παλιότεροι. Και ρωτάτε εμένα, ναι, που δεν έχω και καμία σχέση με αυτά όλα, έτσι. Δεν αλλά μπαίνω στον κόμπο, βεβαίως, με τη διαχείριση αυτή που λέτε. Αλλά σας απαντώ με όσο πιο πολλές, ας πούμε, έτσι, πληροφορίες έχω, ότι ό,τι έχει δανειστεί το κόμμα αυτό από τον ελληνικό λαό θα το επιστρέψει. Θα το επιστρέψει. Πότε. Όχι ως ελιά, ως Πασόκ. Ως Πασόκ. Και μετά θα πεις ελιά. Σας το απαντώ αυτό και μπορείτε να ρωτήσετε με πιο ειδικό τρόπο αυτούς που κάνουν διαχείριση οικονομικής στο Πασόκ. Αλλά σας το υπογράφω γιατί ήταν και ένα στοιχείο που συζητήσαμε όταν συγκροτήσαμε την ελιά, ότι το καινούριο ΑΦΜΗ, το φορολογικό μητρό που έχουμε, δεν θέλει να κρύψει τα χρέη του Πασόκ. Το Πασόκ ό,τι χρωστάει θα τα πληρώσει. Θα τα επιστρέψει πίσω στον ελληνικό λαό. Και επειδή ενδεχομένως να παρεξηγηθώ από τον κύριο Γεωργιάδη ότι όσοι δεν είναι, ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία και Πασόκ, είναι ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και άλλα, τον πληροφορώ ότι ήμουν από τους πρώτους και ίδρυσα την Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων στο νομού της Δολοκορονίας, της οποίας προείδρευσα επί 2 χρόνια, που τότε ήταν όταν τάσχιαζε φοβέρα και τα πλάκωνε σκλαβιά. Μη βιαστείς να πεις ότι είμαι ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να απευθυνθώ και στο λίγο και στον κύριο της Δημάρ. Τον κύριο Μαχαίρα. Τον κύριο Μαχαίρα. Θα κάνω και μια έκκληση στο Γιώργο τον Παπαντρέο. Εκεί που πήγε και χαιρέτησε το κόμμα της Δημάρ, θα κάνει το καλύτερο δώρο στους Έλληνες να πάει να χαιρετήσει και την ελιά. Έστω και από την τηλεόραση να πει ότι τη συμπαθάω και την ελιά. Μπας και φύγουν οι κύριε Χατζηνικολάου και πάει ο τόπος χαμένος. Τι άλλο να πω. Άσε μην πεις. Μην στείλεις κι αλλού το Γιώργο. Φτάνει. Να μην ξεχάσουμε ότι θεωρείται το Αϊνστάιν του Καλαθοδωρή του Έλληνα. Όχι, όχι έτσι.
Μιλούν οι άλλοι. Καλησπέρα σας. Τρικαλιώτης Ιωάννης, φοιτητής. Κύριε Γεωργιάδη, σε εσάς θέλω να απευθυνθώ. Πρώτα λίγο είπατε ότι υπήρχαν δάνεια από παλιά και τα δάνεια φέρνουν ανάγκες για άλλα δάνεια. Δηλαδή, πού θα οδηγηθούμε με τη μέθοδο που ακολουθείτε? Βλέπουμε να ξεπουλούνται όλοι οι δημόσιοι φορείς σιγά-σιγά. Αργότερα βλέπω να ξεπουλούνται ο ρηκτός πλούτος, η γη. Μια στιγμή. Έναν δημόσιο φορέα που ξεπουλήθηκε. Θέλετε τώρα τα σχέδια αυτά. Δεν θα δημοσιοποιηθούν τόσο απλά. Δεν θέλω να λαϊκίσω. Για να πολεμήσουμε την παράνοια, πρέπει να συνεννοηθούμε. Λέτε, βλέπουμε να ξεπουλούνται πολλοί δημόσιοι φορείς. Μάλιστα. Πάμε τώρα να ελέγξουμε κατά Αριστοτέλη τη βασιμότητα αυτού του ισχυρισμού. Πείτε μου, σας λέω, έναν. Ούτε. Το αεροδρόμιο. Ξεπουλήθηκε το αεροδρόμιο από την αρχή ιδιωτικό. Εντάξει, λοιπόν, να συνεχίσω. Λέτε μετά, να συνεχίσω. Μετά, λοιπόν, εκεί οδεύουν. Εκεί οδεύουν όλα. Θα με αφήσετε να μιλήσω. Είναι μία από τις φράσεις που φοριέται, αλλά δεν έχει αντικείμενο. Σας παρακαλώ πολύ. Ωραία, εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε. Όλα τα χρόνια. Πρώτα θέλω. Ναι, λοιπόν. Αλλά σε αυτό κάνατε λάθος. Ωραία, λοιπόν, βλέπουμε να ξεπουλείται μετά η γη. Θα φτάσουμε σε σημείο που δεν θα έχουμε να δώσουμε και να ξεπουλήσετε τίποτα άλλο. Δηλαδή, τι άλλο θα ξεπουληθεί? Θα ξεπουληθεί η ίδια μας η ζωή για να σας απαλλάξουμε από την οικονομική μας ανάγκη? Εγώ εκεί βλέπω. Δημόσιο φορέα, οπα. Παρακαλώ, μην μιλάτε χωρίς μικρόφωνο και σεβαστείτε το συμπολίτη σας που μιλάει. Παρακαλώ. Το τελευταίο πράγμα που θα μας μείνει και θα θελήσετε να μας πάρετε, λογικά, θα είναι η ίδια μας η ζωή για να σας απαλλάξουμε την οικονομική μας ανάγκη. Εγώ αυτό βλέπω. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Βλέποντας μακριά, γιατί με τις μεθόδους που ακολουθείτε δεν θα πάτε πουθενά. Τέρμα. Μια χαρά θα πάμε. Εάν φτιάξουμε το κράτος μας όπως το έχουν φτιάξει όλοι οι υπόλοιποι. Πρόσεξε, πού είναι το πρόβλημα? Στην Ελλάδα, μετά από 40 χρόνια ιδεολογικής ηγεμονίας της αριστεράς, νομίζουμε ότι κάτι είναι εθνικό εάν ανήκει στην ιδιοκτησία του κράτους. Λάθος. Πάμε τον ΟΠΑΠ, που ο κύριος εκεί, γιατί θέλει να πει τον ΟΠΑΠ. Μάλιστα. Επειδή ο ΟΠΑΠ είναι ιδιωτική εταιρεία πλέον, γιατί ιδιωτικοποιήθηκε. Αυτό πάει να πει ότι το ελληνικό κράτος δεν θα εισπράττει φόρους από τον ΟΠΑΠ. Θα εισπράττει. Μάλιστα, οι φόροι που θα εισπράττει τώρα είναι περισσότεροι από ό,τι εισέπρατε ως μέρισμα, ως μέτοχος. Ξέρετε γιατί σημαίνει αυτό? Γιατί το κράτος δεν εδράζει την κυριαρχία του στους τίτλους ιδιοκτησίας. Το κράτος εδράζει την κυριαρχία του μόνο σε τρία πράγματα. Στο μονοπόλιο της δικαστικής, στο μονοπόλιο της εκτελεστικής και στο μονοπόλιο της νομοθετικής εξουσίας. Εάν έχεις αυτά τα τρία, έχεις κράτος. Το αν θα έχεις τίτλους ιδιοκτησίας στο υποθηκοφυλακείο, αυτό δεν αφορά το κράτος. Αυτό λέγεται φίσκους στα λατινικά. Κάποτε μπορεί να έχεις πολλά, κάποτε μπορεί να έχεις λίγα. Από άποψη κράτους είναι αδιάφορο. Λοιπόν, δεν μας ενδιαφέρει. Ξέρεις τι μας ενδιαφέρει, το κράτος να το καταλάβεις λίγο. Φόρους. Δεν ξεπουλάμε λοιπόν τίποτα. Αυτή τη στιγμή διώχνει λεφτά. Ένα λεπτό, να σου το εξηγήσω. Δεν ξεπουλάμε λοιπόν τίποτα. Ποια είναι η διαφωνία μας τώρα? Είχαμε ένα μοντέλο εδώ και 40 χρόνια που ο κύριος εδώ ταυτοχρόνως το υπερασπίζεται, ταυτοχρόνως διαφωνεί με τα δάνεια που είναι για να πληρώνουμε τα δάνεια που είχαμε πάρει λόγω του κράτους 40 ετών. Εμείς λέμε, θα φτιάχνουμε ένα σύγχρονο κράτος. Επειδή θα είναι σύγχρονο, θα στηρίζεται σε ιδιωτικοποιήσεις. Οι ιδιωτικοποιήσεις θα φέρουν φόρους, οι φόροι θα φέρουν πλεονάσματα, τα πλεονάσματα θα πληρώνουν τα δάνεια και έτσι τα δάνεια θα είναι λιγότερα για να φτάσουμε στο μη διδανίζεστε. Καταλαβες? Και σας άρα εξηγώ, η διαφωνία μας ποια είναι? Διώχνει χρήματα. Δεν διώχνει χρήματα. Πριν τη χρεοκοπία έφυγαν 70 δισεκατομμύρια. Μετά το δεύτερο μνημόνιο, το PSI, ήρθαν πίσω σε ελληνικές τράπεζες ήδη 40 δισεκατομμύρια. Δεν διώχνουμε. Έρχονται. Καταλαβες? Όχι βέβαια, δεν ισχύει. Επειδή δεν έρχονται ισχύει. Πέφτουν τα spreads. Εάν φεύγαν τα χρήματα θα ανεβαίναν τα spreads. Λείπουν οι άνθρωποι, κύριε Γεωργιάδη, 60%... Θα έρθουμε μετά σε αυτό. Πολύ ευχαρίστω. Πολύ ευχαρίστω. Οι άνθρωποι φεύγουν, κύριε Οικονομόπουλε. Οι άνθρωποι φεύγουν γιατί χρεοκοπήσαμε. Τι επιχειρήματα? Και το 50 φύγανε και το 60 φύγανε. Συγγνώμη. Γιατί χρεοκοπήσαμε. Τι να κάνουμε τώρα? Ας προσέχαμε να μην χρεοκοπούσαμε. Τώρα χρεοκοπήσαμε. Δημιουργήσατε το πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή επιχειρείτε να δώσετε τη λύση. Δεν καταλαβαίνω. Και ομολογείτε ότι δεν μπορείτε να κυβερνήσετε. Ομολογείτε ότι δεν μπορείτε να ψηφίσετε νόμο. Όχι, εσείς το είπατε. Εγώ σου είπα δεν χρειάζεται μνημόνιο. Αν έρθει μνημονιακός νόμος, δεν θα το ψηφίσετε. Δεν είπα μνημονιακός νόμος. Και θέλετε να εξοικονομήσετε το κράτος. Είμαι πολύ στιγμή. Θέλετε να μεταρρυθμίσετε το κράτος. Είπα νέο μνημόνιο. Κύριε Γεωργιάδη, με το χέρι στην καρδιά, πιστεύετε ότι μεταρρυθμίζετε το κράτος? Πάρα πολύ έντονα.
σήμερα να σας δείξω το κινητό μου το μήνυμα που μου έχει έρθει. Δεν θα σας πω το τραγουδιό, αν δεν κάναμε δηλώσει, για το τι μεταρρυθμίσεις έχουμε κάνει. Στην χώρα αυτή έχουν γίνει τα τελευταία δύο χρόνια περισσότερες μεταρρυθμίσεις από το 1821. Θα σας δείξω εγώ μηνύματα από τους φίλους μου. Αλλά η αλήθεια είναι ότι έχετε περάσει αυτή τη στιγμή γύρω στους 2.500 νόμους. Έχουμε γίνει, φοβερές μεταρρυθμίσεις. Και δεν έχετε συμφωνήσει σε τίποτα ουσιαστικό με τους τέσσερις κυρίους που είστε στο ίδιο πολιτικό τραπέζι. Τίποτα ουσιαστικό. Γιατί δεν κάθεσαν να το συζητήσετε. Καλησπέρα. Θεολογάς Γιώργος ονομάζομαι, από Λαμία είμαι. Είμαι σπουδαστής στο τμήμα επικοινωνίας και δημοσιογραφίας του κ. Καραζαφέρη, πολιτικός μέντορας. Κύριο, δεν το ξέχασα πριν να το πω. Έχω να κάνω μια επισήμανση στον καθένα λίγο, σαν πολίτης και μετά σαν δημοσιογράφος μια ερώτηση. Μελλοντικός δημοσιογράφος. Στον κύριο Γεωργιάδη θα ρωτήσω. Πρέπει να είστε πολύ σύντομος, γιατί σε τρία λεπτά πρέπει να έχουμε ρίξει τίτλους τέλους. Γιατί είπε ο κύριος Γεωργιάδης ότι δεν θα ξαναψηφίσει το μνημόνιο, δεν θα ξαναψηφίσει μνημόνιο γενικά, αν φέρουν καινούργια μέτρα. Το είπε και ο κύριος Λοβέρδος πριν. Γιατί κυκλοφορούν πολλά βιντεάκια στο YouTube που έλεγε ότι δεν θα πάει στη Νέα Δημοκρατία. Ότι αν θα ξανακυκλοφορήσουν τέτοια βιντεάκια. Πρέπει να απαντήσω. Αν θα ξανακυκλοφορήσουν τέτοια βιντεάκια, γιατί δεν ξαναψηφίσει το μνημόνιο, μήπως είστε στην ίδια θέση πάλι. Και ο κύριος Λοβέρδης, δείπετε, θα είπατε ότι θα πάτε και εσείς σπίτι σας. Ότι αν φέρουν καινούργια μέτρα, κάνατε δηλώσεις για αυτό το πράγμα. Λοιπόν. Μισό. Ναι, αλλά αναφέρετε και σε μένα, μην απαντήσετε. Θα απαντήσετε. Γιατί έχω ακόμα τον κύριο. Και σε μένα, ναι, απαντήσετε και εσύ. Στον κύριο Σοφιανό. Εκπροσωπείτε το κόμμα των εργατών, έτσι. Στην ουσία αυτή ήταν η βάση του ΚΚΕ, το εργατικό κόμμα. 4 χρόνια λαϊλατούνται οι εργάτες. Ποια είναι η ευαισθησία σας, το να φεύγετε από τη Βουλή, απεργία, γλιτώνουν και μεροκάματα, το κράτος. Ποια είναι η ευαισθησία σας, ποια. Πάντως μόνο αυτό το κόμμα είναι στον δρόμο. Να το δω εγώ. Εγώ θα το δω έτσι, φεύγοντας παρετώντας οι βουλευτές και προκαλώντας εκλογές, λέγοντας στο λαό, εμείς παρετούμαστε για να κάνουμε εκλογές, για να δείξει ο λαός αυτό το πράγμα. Είχαμε εκλογές πριν από μια εβδομάδα. Όχι παραφιλολογία. Παρετήσεις βουλευτών λέγεται. Άκουσε η υπεύθυνη στάση. Σε καταλαβαίνω, ναι, εντάξει. Έτσι λέγεται η υπεύθυνη πριν στάση. Πριν από μια εβδομάδα είχαμε εκλογές. Ο κόσμος ψήφισε. Πρέπει να προβληματιστείς. Ευρωεκλογές είχαμε. Άκουσε λίγο τώρα, εντάξει. Ευρωεκλογές και δημοτικές και περιφερειακές. Δεν έχει καμία σχέση. Με πολιτικό μήνυμα και στόχευση. Με πολιτικό μήνυμα ο κόσμος ψήφισε. Δεν έχουν σχέση οι ευρωεκλογές. Άκουσε με. Δεν έχουν σχέση οι ευρωεκλογές. Για ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν. Μα σε κατάλαβα το ερώτημά σου. Κύριε συνάδελφε, αν παρετηθούν οι βουλευτές του ΚΚΕ, λοιπόν, δεν γίνονται εκλογές για όλη τη Βουλή. Στην περιφέρεια που είναι. Μόνο είναι για τους βουλευτές. Στην περιφέρεια που εσύ τι λες τώρα. Τώρα να παρετηθούν οι βουλευτές του ΚΚΕ λοιπόν, για να μοιραστούν τις έδρες του τα υπόλοιπα κόμματα. Γιατί οι εκλογές θα γίνουν να ευαισθητοποιήσουν τον κόσμο. Έχουν δικαίωμα να κατέβουν και τα άλλα κόμματα. Τον εργαζόμενο κόσμο θα ευαισθητοποιήσουν. Έχουν δικαίωμα για τις έδρες του ΚΚΕ. Βεβαίως. Για τις οποίες ζητάς να παρετηθούν οι βουλευτές του να θέσουν υποψηφιότητα και τα άλλα κόμματα. Νόημα έχει και αυτό. Θα δείξει ο κόσμος αν αγαπάει όντως. Εσένα δεν σε προβληματίζει. Το έργο του ΚΚΕ. Ωραία, εσύ δεν σε άκουσε με λίγο. Άμα θεωρούν ότι θα αυτοκτονήσουν, για να βγάλουν ναι, μαζί, πιστεύει ο κόσμος, δεν φταίω. Να σου απαντήσω δύο λεπτά. Δεν φταίω εγώ. Να σου απαντήσω δύο λεπτά και στον καθένα θα μου κάνει και να ένα σύντομο γιατί θα τελειώσω. Α προβληματιστεί κι εσύ. Πριν από μια εβδομάδα είχαμε εκλογές. Ένα κόσμο πήγε στην παραλία. Ένα κόσμο έβραζε την οργή και χύθηκε η οργή. Εγώ δεν λέω ότι εμείς ακόμα πήραμε 1,5% παραπάνω και κάτι έγινε. Αυτό είχαμε. Αυτό παλέψαμε, αυτό κάναμε. Όμως δεν αλλάζει σήμερα η ζωή μας όταν έχεις τη λογική τους ψηφίζω και κάθομαι στον καναπέ. Πρέπει να βγεις να διεκδικήσεις τα δίκια σου. Να παλέψεις, να αγωνιστείς, να ματώσεις για αυτά. Δεν διαφωνώ καθόλου σε αυτό. Το προσπαθούμε με τις δυνάμεις που έχουμε. Το προσπαθούμε. Κάντε μας κριτική αν δεν το κάνουμε καλά. Ή αν το κάνουμε λειψά. Αλλά αυτή την προσπάθεια την κάνουμε. Είστε το μοναδικό. Λέω μόνο για εσάς, γιατί είστε το μοναδικό κόμμα από τόσα χρόνια. Υπερασπίζετε τους εργάτες ακριβώς και αυτό το καταστατικό σας. Ναι. Για να μην το πω. Πάμε παρακάτω, γιατί τελειώνει ο χρόνος. Βεβαίως. Ο κύριος Μαχαίρας, πρέπει να πιεστείτε δυνατά από την ελιά, γιατί σας παρέστερε πολύ το ποτάμι. Δυνατά. Εντάξει. Ο κύριος Κουίκ. Είσαι και καλαμπουρτζής. Είμαι λίγο. Στροφές. Δεν είμαι δεξιά, είμαι κεντρός. Δεν ξέρω τι κάνω. Θέλω και από εδώ, θέλω και από εκεί. Αρκεί να συγκυβερνήσω.
Διαλέγουμε, παίρνουμε μια πολιτική στάση υπεύθυνη, λέμε ότι εκεί είναι το... οι συνεργασίες μας, θα κάνουμε άνοιγμα, πού θα κάνουμε, όχι ό,τι να είναι και φτάνουμε σε ένα σημείο 3,5%, δεν ξέρουμε τι γίνεται τελικά. Και πάλι άνοιγμα στο κέντρο ή αριστερά ή δεξιά, κάποια υπεύθυνη στάση. Και η αντιπολίτευση. Χωρίς πατριωτικά θέματα τονισμένα ιδιαιτέρως, γιατί πιστεύω ότι δεν είστε άκρα αριστερός, έτσι όπως ήταν το ΣΥΡΙΖΑ το 2009. Έχει εισχωρήσει πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι του ΠΑΣΟΚ. Βεβαίως. Ξεκάθαρες πατριωτικές θέσεις. Αλλιώς δεν υπάρχει μέλλον. Μία ερώτηση για όλους. Όχι, θα κάνεις και ερώτηση, θα πάμε άλλη μισή ώρα. Έχεις τρελαθεί τελείως. Όχι, σχόλιο ναι, ερώτηση όχι. Δεν θα κάνουμε κύκλο, κλείνουμε, δεν έχουμε... Θα απαντήσουμε, κύριε Χατζηνικολάου. Παρακαλώ. Δεν θα απαντήσουμε. Θα απαντήσουμε. Δεν γίνεται. Δεν έχω χρόνο. Μα δεν γίνεται. Ο σταθμός έχει συγκεκριμένους χρόνους. Τι να κάνω τώρα. Το κοντρόλ μου φωνάζει να κλείσω. Έχουν αναφερθεί σε εμάς τόσοι άνθρωποι. Ναι, αλλά αν γίνει και άλλη ερώτηση, θα μιλήσετε κι άλλον ένα κύκλο. Αυτό λέω. Η υπεύθυνη στάση πολιτικών που θέλουν και αγαπάνε την πατρίδα είναι συνεννόηση. Όχι 7 και 8 και 9 διαφορετικές απόψεις. Θέλει κάποιος τα πατριωτικά, ας τα πάρει ένα κόμμα. Τα εργατικά είναι άλλο κόμμα. Άλλες λύσεις το άλλο κόμμα. Εκεί φαίνεται η υπεύθυνη στάση. Όχι κάθε ένας αρχηγός και κάθε ένας κόμμα. Λοιπόν, σου πάρω το μικρόφωνο γιατί είσαι έτοιμος να φτιάξεις κυβέρνηση. Λοιπόν. Ελάτε, κύριε Λοβέρδο, πολύ σύντομα παρακαλώ. Έχουν μπει ορισμένα θέματα που νομίζω είμαστε όλοι υποχρεωμένοι να πάρουμε θέση. Και μισή πρέπει να παραδώσω τον τηλεοπτικό αέρα. Έχετε 5 λεπτά, διαχειριστείτε τα. Ελάτε. Για τη Θράκη, αυτό που ακούστηκε είναι θέμα υπαρκτό. Και πρέπει να απασχολήσει. Και άλλα από αυτά που πρέπει να μας απασχολήσουν μπορούμε να τα πούμε και στη Βουλή και στα μέσα ενημέρωση. Και άλλα. Ναι. Ναι. Αυτό εδώ ξέρω, κύριε Κουίκ. Είναι προεκλογικό έντυπο στην τουρκική γλώσσα στη Θράκη. Ξέρω, κύριε Κουίκ, καλά. Έτσι, ναι, ξέρω καλά. Είναι θέμα πάντως. Δεύτερο, η οικοδομή. Η οικοδομή είναι μια δικιά μας ελληνική οικονομική λειτουργία που θα παίρνει απάνω της. Όπου υπάρχει τουρισμός, άκουσε με, όπου υπάρχει τουρισμός γίνονται ξενοδοχεία επεκτάσεις και πουθενά αλλού. Για να υπάρξει και στον υπόλοιπο χώρο πρέπει δηλαδή να γίνει αυτό που γινότανε και αν όχι το ίδιο κάτι σαν και αυτό, πρέπει να πάρει η υπόλοιπη οικονομία πάνω της και γι' αυτό το λόγο περιμένουμε τις επόμενες μέρες εκείνο το πρόγραμμα κυβερνητικής δράσης που ή θα το στηρίξουμε ή δεν θα το στηρίξουμε γιατί δεν πρόκειται να προχωρήσει τίποτα. Τρίτον, κύριε Οικονομόπουλε, είπαμε. Εγώ τουλάχιστον έτσι το είπα. Από την πλευρά μου μιλάω. Ότι προεκλογικά δεν θα υπάρξουν νέα μέτρα. Μου ζητάτε μετεκλογικά αυτό που είπαμε προεκλογικά να το παραβιάσω. Εάν υπάρξουν νέα μέτρα, όλοι εμείς που είπαμε και υποσχεθήκαμε στο λαό πως δεν θα υπάρξουν μέτρα, θα τα καταψηφίσουμε. Αυτό δεν προκαλεί αστάθεια, αλλά προκαλεί απόδειξη ότι είμαστε συνεπείς, μιλάμε στον κόσμο και δεν τον κοροϊδεύουμε. Και, τέλος, για το πολύ ευαίσθητο θέμα. Τη χρηματοδότηση των βουλευτών, των πολιτικών, των κομμάτων. Πέρσι το καλοκαίρι, φίλε μου, πρότεινα, έκανα πρόταση νόμου να μπορούμε να αποποιηθούμε τη βουλευτική αποζημίωση αρκεί να επιτραπεί η ιδιωτική μας χρηματοδότηση. Άκουσα τα τρισχυρότερα από αυτά που είπες από την άλλη κατεύθυνση. Που λέγανε, α, πουλάκια μου, δεν θέλετε το δημόσιο την αποζημίωση, θέλετε να είστε υπάλληλοι συμφερόντων. Δεν μπορούμε να βρίζουμε. Αν δεν έχουμε ισορροπήσει στο μυαλό μας, τι θέλουμε. Θέλουμε το ένα σύστημα ή το άλλο σύστημα. Εγώ καταλαβαίνω όλο αυτό τον προβληματισμό. Και μάλιστα, αν δεν είχα αυτό το επιχείρημα, δεν θα απαντούσα. Δεν θα απαντούσα. Δεν είχα τίποτα να σας πω. Θα τα λέγατε, θα ακουγόσασταν, θα κερδίζατε τη συζήτηση γιατί θα είχατε δίκιο. Αλλά θέλω να ξέρετε ότι υπάρχει και αντίθετη γνώμη από τη δική σας. Που λέει ότι δεν είναι σωστό να έχουμε μία βουλή. Της οποίας οι βουλευτές ή είναι πλούσιοι ή κάποιον άλλον ιδιώτη εκπροσωπούν εκεί. Πάντως δεν είναι και σωστό κάθε φορά που οι πολίτες λένε κάτι να λέτε ότι χρεοκοπήσαμε, διότι δεν χρεοκοπήσαμε. Τι εννοείτε? Δεν χρεοκοπήσαμε. Το λέω για τον κύριο Γεωργιάδη που έλεγε πριν στους συμπολίτες μας ότι χρεοκοπήσαμε. Δεν χρεοκοπήσαμε. Κανονικό, και για να μην χρεοκοπήσουμε, χρεοκόπησαν οι πολίτες. Όχι. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν ισχύει, δεν ισχύει. Το κράτος δεν χρεοκόπησε. Όχι, δεν ισχύει.
χρεοκοπήσαμε μια χαρά. Λόγω του μηχανισμού. Δεν χρεοκοπήσαμε. Χρεοκοπήσαμε. Βγήκαμε εκτός αγορών. Κύριε Χατζηνικολάου. Με 1,5 εκτός αγορών. Με το 1,3. Παρακαλώ. Παρακαλώ, ησυχία. Η υποδοχή μας έχει όρια. Τι είπατε? Υποφέρουμε σαν πολίτες, σαν κοινωνία. Όλοι υποφέρουμε. Στην χώρα όχι. Η χώρα δεν υποφέρει. Εσείς οι πολιτικοί, ναι. Εσείς οι πολιτικοί, ναι. Δεν υποφέρετε. Μα ποιος σας το είπε αυτό. Εμοραγούμε. Μα ποιος σας το είπε αυτό. Εμείς ομοραγούμε. Ξέρετε πώς ζω εγώ, αν έχω παραγό ή όχι. Είμαι ο Παναγιώτης ο Τρίτος από τον Άγιο Θωμά Θηβών, μηχανικός αεροσκαφών. Για και αναφέρατε τα αεροπλάνα, θα σας πω ότι εγώ όταν τα φτιάχνα απόλυτα. Έπρεπε να πετάξει και να γυρίσει το αεροπλάνο. Το ίδιο είναι και οι αριθμοί. Απόλυτοι. Εσείς. Μας λέτε ότι ένα και ένα κάνουν 7, όχι ένα και ένα κάνουν 2. Και θα σας παρέρω δύο παραδείγματα. Από στόματος πρωθυπουργού ακούστηκε προεκλογικά. Μειώθηκε η ανεργία 0,5. Όχι πάρα πολύ, αλλά είμαστε σε μία αρχή μείωσης. Το 0,5 όταν το αναζήτησα, ξέρετε που οφείλετε και ο κύριος Χατζηνικολάου θα το ξέρει πάρα πολύ καλά. Αλλά το αναφέρω για να τα ακούσουν οι πολίτες που μας παρακολουθούν και θέλουν να ακούγεται η φωνή η πραγματική. Οφείλεται όχι στους 1 εκατομμύριο ανέργους ότι πήγαν 5.000 και δούλεψαν. Οφείλεται το 0,5 ότι 5.000 πήγανε ή μετανάστες ή δεν πήγανε στο ΑΕΔ να δηλώσουν παρουσία. Απαξίωσαν. Είναι στοιχεία αιτιολόγησης. Είναι λάθος. Σας το λέω εγώ. Εγώ σας έχω τον νεοποίησα, κύριε. Δώστε και εσείς την απάντηση για να κρίνει ο πολίτης. Μη φωνάζετε. Εγώ έχω στα χέρια μου. Ένα λεπτό να το καταλάβετε. Ένα λεπτό, ακούστε λίγο. Έχω στα χέρια μου τον νεοποίη. Ο οποίος κάθε μήνα παίρνει πράξεις από τις ασφαλιστικές εισφορές. Για τον νεοποίη μιλάμε τώρα. Αφήστε το παιδί, το παιδί είναι άλλο πράγμα. Δεν τα ξέρετε, μην πετάγεστε. Το για τον νεοποίη μιλάω. Ο οποίος παίρνει τις εισπράξεις των ασφαλιστικών εισφορών. Όταν αυξάνονται αυτές τις εισπράξεις, δουλεύουν περισσότεροι. Όταν μειώνονται αυτές τις εισπράξεις, δουλεύουν λιγότεροι. Εδώ και αρκετούς μήνες, με μία μικρή παύση Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, κάθε μήνα ο οποίος εισπράττει κατά τη περισσότερα. Γιατί εισπράττει κατά τη περισσότερα? Γιατί κάποιοι περισσότεροι βρίσκουν δουλειά. Καταλάβατε? Ναι. Μεταναστεύσεις. Το αν τους δηλώσαν αυτό που λέτε, πρέπει να κλείσει. Το ίδιο είναι. Λέτε, λέτε από μαύρη εργασία να γίνεται άσπρη. Αυτό είπατε. Κύριε Χατζηνικολάου, όσο για τα φάρμακα. Κάποιοι που είχαν μαύρη εργασία δηλαδή λέτε. Για τα φάρμακα. Μειώνεται τα φάρμακα, το διατυμπανίζεται. Το ακούει ο Έλληνας πολίτης και πάει να πάρει το φάρμακο το μειωμένο. Και ταυτοχρόνως το έχετε μειώσει το φάρμακο 0,5 ή 0,10. Και πάει να αγοράσει το ίδιο φάρμακο και έχετε αυξήσει 75%. Γι' αυτό σας λέω ότι τα νούμερα είναι απόλυτα. 75% τη συμμετοχή. Το φάρμακο το αγοράζει ο συνταξιούχος και ο άρρωστος. Και τη συμμετοχή ποιος την πληρώνει, κύριε Γεωργιάδη? Απαντήστε. Εγώ σας λέω ότι πληρώνει το ίδιο άτομο. Εσείς απαντήστε. Να το εξηγήσω. Εντάξει. Έχω ένα λεπτό να το εξηγήσω. Ναι, ναι. Πολύ ωραία. Η ασφαλιστική τιμή είναι διαφορετική της εμπορικής τιμής. Η ασφαλιστική τιμή στην υπόλοιπη Ευρώπη, στις άλλες χώρες, βγαίνει από το φτηνότερο γενώσιμο του κάθε κλάστερ. Δηλαδή, ένα φάρμακο αποζημιώνει τα ταμεία. Το πιο φτηνό γενώσιμο. Ναι. Εμείς. Και βγαίνει ο συντελεστής. Ένα αποζημιώνει. Ναι. Το πιο φτηνό γενώσιμο. Εμείς στην Ελλάδα, επειδή παίρναμε όλοι μας τα επώνυμα φάρμακα, έχουμε κάνει ένα μεταβατικό στάδιο. Όχι το σωστό. Μεταβατικό είναι λάθος που έχουμε κάνει. Και έχουμε βάλει το ασφαλιστική τιμή να είναι ο μέσος όρος των γενοσύμων του κάθε κλάστερ που έχουν τουλάχιστον το 20% της αγοράς. Δηλαδή έχουμε πολύ πιο αυξημένη ασφαλιστική τιμή από όλη την υπόλοιπη Ευρώπη. Σας ρωτώ λοιπόν, ναι. Θέλετε εγώ ως υπουργός να πετάω τα λεφτά σας? Θέλετε? Να διαπραγματευτείτε και να μειωθούν τα φάρμακα στην ουσία και η συμμετοχή. Μα μειώνονται. Γιατί τα φάρμακα. Ο πολίτης αν πάρει γενώσιμο, μειώνεται. Τη συμμετοχή ακριβή. Αν πάρει γενώσιμο, μειώνεται. Ένα και ένα σας λέω, κάνουν 2, δεν κάνουν 7. Κύριε Γεωργιάδη. Δεν με ακούτε, αγαπητέ. Ο πολίτης που μας ακούει θα κατάλαβε και τη δικιά μου την ερώτηση και τη δικιά σας την απάντηση. Μα σας την εξήγησα την απάντηση. Λοιπόν, συνέλθετε γιατί υποφέρει ο πολίτης. Δεν αντέχει άλλο. Σκοπός είναι να μην σκάσει η χύτρα. Και εγώ πολίτης είμαι. Λέτε ακριβώς. Και η δική μου επιχείρηση είναι χρεοκοπημένη. Εάν η δική μου επιχείρηση δεν μπορεί να πει να διαπραγματευτείτε. Δεν περιμένω εσάς να μου το πείτε. Πρέπει να διαπραγματευτείτε όπως σας έχει εξουσιοδοτήσει ο ελληνικός λαός. Μια χαρά και παραδίδεται. Την ημέρα που είχε νημώσει. Δεν έχουμε παραδώσει τίποτα. Τις 9 τίποτα δεν έχουμε παραδώσει. Του 10. Τίποτα δεν έχουμε παραδώσει. Εσείς το νομίζετε. Και παραδώσατε το φάκελο της Siemens.
Αυτό περιλαμβάνει ενοχές που δεν πρέπει να τις ξεχνάει ο Έλληνας πολίτης. Γιατί ματώνει καθημερινά. Εσείς διαρκώς πλουτίζετε που ασχολείστε με την πολιτική. Ο Έλληνας πολίτης, όπως εγώ, όπως εκατομμύρια Έλληνες που δούλεψαν 37 και 40 χρόνια και περίμεναν να απολαύσουν το πλούτο που παρήγαγαν και για τη χώρα και για τον εαυτό τους, καταρακώθηκαν. Το κοινωνικό κράτος δεν υπάρχει, γιατί δεν υπάρχει πλούτος που παρήγαγα. Τον έχετε καταχραστεί για προσωπικά ωφέλη. Το ίδιο και τα δάνεια από τις τόσες θερήσεις, αντί να μειωθεί το χρέος, είπαμε οι αριθμοί είναι απόλυτοι. Έχουν αυξηθεί. Πού πάνε τα χρήματα? Εγώ το ξέρω που πάνε. Για προσωπικά ωφέλη, όπως πήγανε επί τη σύσταση του ελληνικού κράτους τα 7 εκατομμύρια πάλι για το παλάτι. Η ίδια τακτική συνεχίζεται. Μπορείτε να απαντήσετε γιατί δεν μειώθηκε το χρέος μετά από τόσες. Ένα λεπτό. Είχαμε 320 δισεκατομμύρια χρέος όταν χρεοκοπήσαμε. Όταν μπήκαμε στο πρώτο μνημόνιο. 307, ωραία, μέχρι εδώ. 307. 320 τη μέρα που μπήκαμε. 320, προσέξτε τώρα. Δανειζόμασταν προοδευτικά, ξεκινήσαμε από 40 δισεκατομμύρια το 9, 50-60 δισεκατομμύρια. Δηλαδή ο ρυθμός αύξησης του χρέους μας σήμαινε ότι αν δεν είχαμε μπει στο μηχανισμό, σήμερα θα είχαμε χρέος περίπου 550 δισεκατομμύρια. Η εξέλιξη των επιτοκίων δηλαδή, που είχαμε και τα ομόλογα που είχαμε για να τα εξυπηρετήσουμε, σήμαινε ότι έπρεπε να έχουμε σήμερα 550 δισεκατομμύρια. Αντί για 550 δισεκατομμύρια, σήμερα έχουμε 326. Τι θα πει αυτό? Ότι όχι μόνο δεν αυξήθηκε το χρέος μας, γιατί δεν το μετράς από το 320 που μπήκαμε, το μετράς από τα 550 που θα έπρεπε να χρωστάμε το 2014 βάσει των επιτοκίων που χρωστάγαμε. Καταλάβατε? Άρα λοιπόν, όχι μόνο δεν αυξήθηκε, μειώθηκε το χρέος μας. Μειώθηκε. Και αυτό λένε οι αριθμοί. Και εύχομαι τα αεροπλάνα που φτιάχνατε να τα φτιάχνετε με σωστά μαθηματικά. Δεν είμαι λάθος. Καταλάβατε? Ποια μαθηματικά? Αφήστε τώρα, όχι ηρωνίες. Όχι ηρωνίες. Καταλάβατε? Όχι ηρωνίες στο συμπολίτη. Γιατί αν δεν έχετε καταλάβει τι θα πει επιτόκιο, αν δεν έχετε καταλάβει θα πει επιτόκιο και ρυθμός αύξησης χρέους και λέτε αυτό το πράγμα στην τηλεόραση για να ακουστεί ωραία στο διαδίκτυο, από μαθηματικά δεν σκαμπάζετε μία. Σας είπα. Εντάξει. Μπράβο. Σας το εξήγησα πάρα πολύ καλά. Από 550 έχουμε 326. Ελάτε κύριε Μητρόπουλε, πείτε το. Παρακαλώ κύριε, ησυχία. Το καλύτερο κομμάτι της αποψηφιακής εκπομπής ήταν οι παρεμβάσεις των συμπολιτών μας. Για τους οποίους πρέπει να πω ξανά, επειδή με ρωτούν πολύ στο διαδίκτυο, ότι δεν επιλέγονται, με κλήρωση βγαίνουν από όσους δηλώνουν. Όλοι... Επομένως είναι απλό όσοι θέλετε, αφήστε τα Twitter και τις εξυπνάδες και ελάτε εδώ να τα πείτε. Αυτά που μου γράφετε, ελάτε εδώ να τα πείτε. Δηλώστε την άλλη εβδομάδα, να κληρωθείτε, να τα πείτε, για να δούμε αν θα τα πείτε πιο καλά από ό,τι τα είπαν οι συμπολίτες μας. Γιατί από τον καναπέ και από το σπίτι, να λέμε ότι ο συμπολίτης δεν τα είπε καλά, είναι εύκολο. Όλα τα ερωτήματα και αυτά τα οποία στενοχώρησαν κάποιους από εμάς, έδειξαν ενημέρωση, αξιοπρέπεια, περηφάνεια και πρέπει πολύ να μας προβληματίζουν. Συνεπώς, σας συγχαίρω για το δεύτερο σκέλος της αποψινής εκπομπής, κυρίως από τις παρεμβάσεις των πολιτών. Αυτό κύριε Χατζηνικολάου. Λοιπόν, κύριε Χατζηνικολάου, το σημαντικό είναι, επειδή ένας νέος άνθρωπος μίλησε για το κατώτατο μισθό των 480 ευρώ, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η πολιτική ηγεσία αλλά και η αντιπολίτευση να το σκεφτεί για τα μελλοντικά χρόνια. Γιατί δεν μπορούμε να μεγαλώνουμε γενιές έχοντας στο μυαλό τους, επειδή και εγώ είμαι καθηγήτρια και δέχομαι τις ίδιες ερωτήσεις από τους φοιτητές μου, να ξέρουν ότι αύριο θα πάνε σε μια δουλειά με τόσο χαμηλό μισθό που δεν μπορούν να τα απεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. 30 δευτερόλεπτα. Κύριε Χατζηνικολάου, η σημερινή συζήτηση με το κοινό δείχνει επιτέλους ότι μετά από τόση φθορά είναι καιρός πια οι πολίτες να γίνουν πολιτικοί για λίγο και οι πολιτικοί ίσως να γυρίσουν στα σπίτια τους ως πολίτες. Εύχομαι αυτή η συζήτηση περί αριστεράς και δεξιάς μνημονίων να σταματήσει και να μπούμε στην ουσία. Ελπίζω το πολιτικό σύστημα να αρχίσει να συζητά για ουσιαστικά ζητήματα. Πώς θα κυβερνήθει ο τόπος, πώς θα υπάρξει δικαιοσύνη, πώς θα υπάρξει ανάπτυξη. Και το μόνο που μπορώ να υποσχεθώ είναι θα εξακολουθήσω εγώ, όπως και όλοι οι υπόλοιποι συναδελφοί σας, να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Πήρατε προηγουμένως μία εφημερίδα που είχε 1.140 εργαζομένους. Και την κάνετε βιώσουμε με 141 ή 143, κάτι τέτοιο. Που είχε κλείσει. Ναι, ναι. Και γιατί είχε 1.100 εργαζομένους. 140, όταν είχε πήρατε 1.140 από τους 1.100. Ερώτηση. Προτείνετε να κάνουμε το ίδιο στο ελληνικό δημόσιο?
Όχι, μπορώ να σας πω ότι. Γιατί να μην κάνουμε αυτό που κάνει ο Οικονομόπουλος, που είναι τόσο έξυπνος και θέλει η πολιτική να πάνε σπίτια του. Για να έρθει ο Οικονομόπουλος. Γιατί να μην κάνουμε το ίδιο που κάνει ο Οικονομόπουλος, δεν κατάλαβα. Αφού εσύ τους 100 τους έκανες 140, είσαι έξυπνος και κάνεις και ωραία κριτική, να κάνουμε και εγώ το ελληνικό δημόσιο αυτό αντίστοιχο νούμερο. Πάμε και κάτι άλλο. Έχω μια διαφορά. Έβαλα τα λεφτά μου εκεί πέρα. Οι εξυπνάδες δεν μ' αρέσουν εμένα. Οι εξυπνάδες δεν μ' αρέσουν. Εγώ έχω τέλειο χαρακτήρα. Εσείς κύριε Γεωργιάδη, μιλάτε για τολμητίες. Είπατε ότι καταστρέψατε μια επιχείρηση. Κύριε Υπουργό, επειδή χρεοκοπήσατε μια επιχείρηση, ισχυρίζεστε ότι μπορείτε να το κάνετε. Εγώ μένω στον Οικονομόπουλο. Του 1100 του έκανα 140. Όχι. Και εδώ και μου πουλάει αντιμνημόνιο. Στου 1100 οι οποίοι χάσανε τη δουλειά του. Άσε με τώρα. Βρήκε δουλειά σε 200. Τώρα. Και η υποκρισία έχει όρια στη χώρα. Βρήκε δουλειά στου 200, κύριε Γεωργιάδη. Και ο Οικονομόπουλος έβαλε τα λεφτά του εκεί που το στόμα του. Εσείς τι έχετε βάλει, κύριε Γεωργιάδη, εκτός από τα χρήματα τα οποία κερδίζετε στην πολιτική σας καριέρα. Εσείς, κύριε Γεωργιάδη, κάνετε καριέρα ως πολιτικός. Εγώ θέλω να μπορώ μόνο να ζω και να δουλεύω στην Ελλάδα. Κάτι το οποίο οι δικές σας πολιτικές από όλους όσους φεύγουν από εδώ το στερούν. Και έχετε, συγχωρήστε με, το θράσος να μιλάτε για αποτελέσματα. Ισχυριστήκατε ότι χρεοκοπήσατε μια επιχείρηση. Και μετά να μας είναι αυτός ο λόγος που γίνατε υπουργός. Έτσι. Μπορείτε να διαχειριστείτε το δημόσιο. Και αν τα αποτελέσματα που φέρει στην κοινωνία και στα κοινωνικά. Θα το κρίνουν οι πολίτες αυτό και εσείς. Κύριε Γεωργιάδη, οι ψηφοφόροι μου θα το κρίνουν. Οι ψηφοφόροι σας πώς είναι. Χάσατε μισό εκατομμύριο ψήφους. Οι ψηφοφόροι μου θα το κρίνουν. Όχι εσείς. Στον τελευταίο. Καταλάβατε. Έτσι δουλεύουν οι δημοκρατίες. Και δεν θα κάνετε υποδείξεις να φύγουν οι πολιτικοί να μπουν άλλοι. Θα έρθουν και θα μπουν όσοι θέλουν οι πολίτες. Όχι που το λέτε εσείς. Ρωτήστε τους. Έτσι είναι ωραία η δημοκρατία. Του πολίτε αυτού. Πόσοι απαρακαλούνται εσείς εδώ και πόσοι όχι. Γνωριζόμαστε στη χώρα. Η χώρα είναι μικρή. Η χώρα είναι μικρή. Κύριε, παρακαλώ, φτάνει, φτάνει. Επειδή άκουσα με πολύ προσοχή, πάρα πολύ εύστοχες τοποθετήσεις από το κοινό. Με κυρίαρχο στοιχείο εκείνο των αμοιβών του πολιτικού προσωπικού. Θα έλεγα λοιπόν ότι στη φάση που βρισκόμαστε και επειδή έχουμε ένα απτό παράδειγμα που προέκυψε από τις ευρωεκλογές, από το 25% ο Ρέντζι στην Ιταλία το έκανε 41 και αυτή τη στιγμή είναι ο κυρίαρχος πόλος απέναντι στη Μέρκελ. Εγώ θα έλεγα και προς την κυβέρνηση και συνολικά στην πολιτική σκηνή, κάντο όπως ο Ρέντζι. Να μειώσει στο 1/3 τις αμοιβές των βουλευτών και των υπουργών, να μειωθεί, να σταματήσουν οι στρατιές των αυτοκινήτων, των μετακλητών υπαλλήλων, του προσωπικού, των αυτοκινήτων, των όλων των γραφείων τα οποία έχουν εντός, εκτός, τριγύρω στις Ευρωβουλές παντού, αυτά να σταματήσουν και, εν πάση περιπτώσει, να μπει και ένα φρένο πια στο θέμα των διοικήσεων των οργανισμών, να μην μένουν πάνω από 4 χρόνια όπως το έκανε ο Ρέντζι, όπου οι διοικητές γίνονται μέρος του συστήματος με συμφέροντα κατεστημένα κλπ. Και κλείνω λέγοντας κάτι το οποίο. Μόνο προς το ραδιοτηλεοπτικό μου πειράξετε, γιατί θέλω να κλείσει 20 χρόνια ο άνθρωπος. Λοιπόν, σας ευχαριστώ και λέω, όλους. Και λέω μία λέξη μόνο για να συμπληρώσω στον φίλο φοιτητή που ρώτησε τι έχει ξεπουληθεί όχι και ίσως είναι μία αρχή για μια άλλη εκπομπή. Να μας απαντήσει ο κύριος Γεωργιάδης, ο οποιοσδήποτε άλλος από την κυβέρνηση, τι έγινε με την υπόθεση με το ελληνικό. Και πώς καταλήξαμε σε μια διαδικασία τέτοια, τι είναι το ξεπούλημα ή όχι. Κύριε Χατζηνικολάου, μπορώ να πω κάτι στους συμπολίτες μας. Πείτε το, κύριε Μαχαίρα, να σας πω κάτι. Είναι 3:15. Μια κουβέντα. Θα διαμαρτυρηθούν τα πρωινάδικα ότι τους κάνω ανταγωνισμό. Ελάτε. Όντως ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι της εκπομπής, οι παρατηρήσεις των συμπολιτών μας. Ακόμη και όταν ήταν επιθετικές, ήταν κέρδιες. Πλώς επειδή φαντάζομαι ότι όπως μας απευθύνουν συμβουλές και καλά κάνουν, ίσως να δέχονται και εκείνοι μια παρότριση, όχι μια συμβουλή. Εγώ καταλαβαίνω τη δικαιολογημένη οργή. Η κοινωνία στενάζει, περνάει πολύ άσχημα, αλλά πρέπει να προσέξουμε μήπως μαζί με τη σκάφη πετάξουμε και το μωρό. Τι εννοώ. Ο κοινοβουλευτισμός και η δημοκρατία έχουν ελαττώματα. Κανείς δεν λέει ότι είναι τέλεια. Είναι όμως η μόνη μέθοδος που έχουμε για να ελπίσουμε ότι μπορούμε να έχουμε ένα καλύτερο αύριο. Μάλιστα. Το λέω γιατί το μέτωπο στους πολιτικούς ίσως καλό να ήταν πολύ σκληρό. Πολύ καλό επίλογο. Καλό ξημέρωμα. Σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας.